Λοιπόν, να σας θυμίσω λίγο τα βασικά σημεία από τη χτεσινή διάλεξη. Μάθω ότι αυτό που θέλουμε να κάνουμε είναι να προγραμματίσουμε έναν αλγόριθμο που θα υπολογίζει τις δυναμικές γραμμές ενός ηλεκτρικού πεδίου που παράγεται πάνω στο επίπεδο από μία σημειακή κατανομή από μία κατανομή μη σημειακών φορτίων πάνω στο επίπεδο. Όταν τα φορτία αυτά καθορίζονται από ένα δίκτυο Ι που πάει από 1 μέχρι μη, τοποθετούνται σε θέσεις χι και ψι και προκειμένου να υπολογίσουμε τις δυναμικές γραμμές, πρέπει καταρχήν να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο σε οποιοδήποτε σημείο του επίπεδου επιθυμούμε. Το σημείο αυτό βρίσκεται στις θέσεις με συντεταγμένες χι, ψι. Χρησιμοποιούμε τον νόμο του Coulomb, προκειμένου από την πληροφορία της κατανομής των φορτίων του μεγέθους των φορτίων, αλλά και τις θέσεις στην οποία θέλουμε να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο, να μπορούμε να υπολογίσουμε τις δύο συνιστώσεις του ηλεκτρικού πεδίου στο σημείο που θεωρούμε. Στη συνέχεια, πρέπει να βρούμε έναν αλγόριθμο, όπου έχοντας τη δυνατότητα να υπολογίζουμε το ηλεκτρικό πεδίο σε οποιοδήποτε σημείο του χώρου, να μπορούμε να υπολογίσουμε τις ολοκληρωτικές καμπύλες του διανυσματικού αυτού πεδίου, ολοκληρώνοντας από μία αρχική θέση το διανυσματικό πεδίο προς την κατεύθυνση που αυτό μας συσσαγωγικά σπρώχνει, προκειμένου να ζωγραφίσουμε την ηλεκτρική δυναμική γραμμή. Και ο τρόπος που το κάνουμε αυτό, χωρίζουμε την δυναμική γραμμή σε στοιχειώδη τεθλασμένα, την προσεγγίζουμε από μία τεθλασμένη γραμμή που αποτελείται από στοιχειώδη ευθύγραμμα τμήματα μήκους ΔΕΛΤΑΕΛ και αυτά τα μικρά ευθύγραμμα τμήματα τα ενώνουμε μεταξύ τους ξεκινώντας από ένα αρχικό σημείο και μετά από το σημείο που βρισκόμαστε ορίζουμε την επόμενη θέση του ευθύγραμμα τμήματος, μετακινούμενη πάνω στη διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου κατά μήκος ΔΕΛΤΑΕΛ. Αυτό μπορεί να γίνει εύκολα από τη σχέση ομοιότητας των τριγώνων που βλέπετε σε αυτό το σχήμα και από το ΔΕΛΤΑΕΛ που επιλέγουμε και από το ηλεκτρικό πεδίο που υπολογίζουμε μπορούμε να βρούμε την επόμενη θέση του σημείου πάνω στην προσεγγιστική δυναμική γραμμή που δίνεται από το χ, ψ που είμαστε τώρα να μετακινηθούμε στο χ συν δέλτα χ, ψ συν δέλτα ψ, όπου τα δέλτα χ και τα δέλτα ψ δίνονται από αυτές τις σχέσεις. Οπότε αυτό που θέλουμε να κάνουμε σήμερα είναι να προγραμματίσουμε την ρουτίνα E-Line που χρησιμοποίησαμε στο κυρίως πρόγραμμά μας την προηγούμενη φορά που υλοποιεί αυτόν τον αλγόριθμο και υπολογίζει μία δυναμική γραμμή από το αρχικό σημείο από το οποίο ξεκινάμε. Επίσης, θυμόμαστε ότι πρέπει μέσα στον αλγόριθμο που θα γράψουμε να υλοποιήσουμε και τις συνοριακές συνθήκες, οι οποίες καθορίζονται από την ελάχιστη απόσταση που μπορούμε να φτάσουμε σε κάποιο από τα σημειακά φορτία της κατανομής ή το να μην φύγουμε έξω από την περιοχή σχεδιασμού των δυναμικών γραμμών. Η δομή των δεδομένων που τη χρησιμοποίησαμε την προηγούμενη φορά είναι 3 arrays στα οποία χρησιμοποιούμε μη από τις θέσεις τους προκειμένου να αποθηκεύσουμε τις θέσεις των σημειακών φορτίων χ, ψ και τα μεγέθη των φορτίων στο array Q. χ0 και ψ0 υποθέτουμε ότι είναι το αρχικό σημείο σχεδιασμού της δυναμικής γραμμής. Όπως θυμάστε στον αλγόριθμο αυτό, ξεκινάμε να ζωγραφίζουμε τη δυναμική γραμμή προς μία κατεύθυνση και όταν τελειώσουμε, όταν μας το επιβάλλουν οι συνοριακές συνθήκες, θα επιστρέψουμε στο αρχικό σημείο και θα κινηθούμε προς την αντίθετη κατεύθυνση. Για να τρέξει η E-Line τον αλγόριθμο, παίρνει δεδομένα από το πρόγραμμα που την καλεί, που είναι η κατανομή των φορτίων, που δίνεται από τον αριθμό των φορτίων, που είναι ένας ακέραιος νη, την θέση και τα μεγέθη των φορτίων, που είναι τα arrays χ, ψ και κ, που εγγυημένα
υποτίθεται ότι έχουν μη θέσεις σε αυτά, και το αρχικό σημείο, χ0 και ψ0, που είναι ένα ζευγάρι από μεταβλητές τύπου real. Λοιπόν, ας πάμε να προγραμματίσουμε αυτήν εδώ την διαδικασία. Ανοίξτε ένα τερματικό και επιλέξτε μία θέση στο file system όπου θα δουλέψετε και από αυτήν εδώ τη θέση ξεκινήστε το μήνυμα. Ανοίγουμε ένα καινούριο αρχείο, Ctrl-X, Ctrl-F, eline.f90. Πρέπει να είναι ένα καινούριο αρχείο, το οποίο θα γράψουμε τώρα, έτσι, να μην είναι αυτό που κατεβάσαμε χτες από το από την ιστοθέση της πρώτης διάλεξης. Έτσι, αν το αρχείο αυτό δεν υπάρχει, ο Emacs θα μας δώσει εδώ ένα καινούργιο buffer. Αν έχετε ήδη και ανοίξατε κατά λάθος το αρχείο eline.f90 την προηγούμενη φορά, κλείστε τον Emacs, σβήστε το χτεσινό αρχείο και ξανακάνετε αυτή τη διαδικασία. Λοιπόν, τώρα μέσα σε αυτό το αρχείο δεν θα έχουμε το κυρίως πρόγραμμα, θα έχουμε μόνο ξεχωριστά όλες τις subroutines που θα υλοποιούν την διαδικασία υπολογισμού μιας δυναμικής γραμμής από το αρχικό σημείο χ0, ψ0. Λοιπόν, οι subroutines, οι οποίες μπορεί ο πηγαίος τους κώδικας να βρίσκεται σε ένα ξεχωριστό αρχείο. Κάθε αρχείο μπορεί να περιέχει μια ομάδα από subroutines ή functions, έτσι ώστε να έχετε πιο εύκολη διαχείριση του κώδικά σας. Λοιπόν, κάθε subroutine ξεκινάει με τη λέξη subroutine, μετά είναι το όνομα της subroutine, στην περίπτωση μας είναι eline, και μετά βάζουμε τα ορίσματα, τα οποία μπορούν να έχουν το ίδιο ή διαφορετικό όνομα από αυτά που χρησιμοποιεί το καλό πρόγραμμα, αλλά πρέπει να είναι ακριβώς του ιδίου τύπου. Άρα εδώ πέρα το αρχικό σημείο συμβολίζεται από τις scalar μεταβλητές X-in και Psi-in, από τη συντομογραφία H-initial, Psi-initial. Μετά είναι τα arrays H, Psi και Q, εδώ τους χρησιμοποιούμε το ίδιο όνομα, καθώς και μια scalar integer μεταβλητή, που μας λέει πόσα σημειακά φορτία περιέχονται στην κατανομή που θεωρούμε. Μια subroutine τελειώνει με τη λέξη end. Στον Emacs πατάμε tab και συμπληρώνει τα υπόλοιπα. Εδώ το end πρέπει να προσδιορίζει ότι είναι μια subroutine που τελειώνει και μετά το όνομα της subroutine. Αυτά μας βοηθάνε κιόλας να διαβάζουμε πιο εύκολα τον κώδικα. Και μετά από κάθε μονάδα προγραμματισμού, καλό είναι να βάζουμε και μια καινούργια γραμμή. Σας το εξήγησα την προηγούμενη φορά. Λοιπόν, πρώτη εντολή, το implicit none, είναι μια οδηγία που πρέπει να δίνεται σε κάθε scope του κυρίως προγράμματος subroutine function, αν θέλουμε να υποχρεώσουμε τον εαυτό μας να δηλώνουμε όλες τις μεταβλητές, αντί να χρησιμοποιούμε τους implicit κανόνες της Fortran. Λοιπόν, πρώτα θα δηλώσουμε τα ορίσματα της subroutine. Ξεκινάμε από τον ακέραιο νι και μετά πάμε στα arrays χ, ψ και κιου. Εδώ προσέξτε, πώς κάνω τη δήλωση. Θυμάστε που σας είπα στην προηγούμενη φορά ότι όταν δηλώνουμε arrays πρέπει στη διάστασή τους να χρησιμοποιούμε είτε έναν αριθμό είτε μία μεταβλητή που να είναι τύπου parameter. Εδώ βλέπετε το νι δεν είναι μεταβλητή τύπου parameter, παρόλο που το χρησιμοποιώ στη δήλωση των arrays χ, ψ και κιου. Εδώ ο
μεταγλωτιστής δεν θα ζητήσει μνήμη για τα χύψη και κιού. Τα χύψη και κιού περνιόνται από το καλό πρόγραμμα, στην περίπτωσή μας από το κύριος πρόγραμμα, και έχουμε ήδη κάνει allocation μνήμης για αυτά. Οπότε εδώ πέρα η δήλωση ότι είναι dimension E είναι απλά μια οδηγία για το μεταγλωτιστή για τη γεωμετρία των arrays και όχι οδηγία που ζητάει καινούργια μνήμη για αυτά. Οπότε εδώ είναι ευθύνη αυτού που χρησιμοποιεί την E-line, τα H, Ψ και Q, να έχουν τουλάχιστον μη θέσεις για reals, κάτι το οποίο δεν μπορεί να το ελέγξει ο μεταγλωτιστής και αν αυτή η υπόθεση δεν είναι ορθή και τα H, Ψ και Q έχουν λιγότερες από μη θέσεις, τότε το πρόγραμμά μας θα κρασάρει και λόγω ανυπαρξίας επαρκούς μνήμης για την αποθήκευση των δεδομένων. Μετά είναι οι συντεταγμένες του αρχικού σημείου, initial, initial. Και εδώ τελειώσαμε με τις δηλώσεις των μεταβλητών που βρίσκονται στα ορίσματα, στα arguments της E-line. Και πάμε τώρα στις τοπικές μεταβλητές. Τώρα, ό,τι μεταβλητές ορίσουμε από εδώ και κάτω, είναι τοπικές μεταβλητές και είναι ορατές μονάχα στη subroutine E-line. Όταν η ροή του προγράμματος επιστρέψει από την E-line, όλες οι μεταβλητές από εδώ και κάτω είναι αόρατες για τα υπόλοιπα, για τις υπόλοιπες μονάδες του προγράμματος. Λοιπόν, χρησιμοποιούμε χ0 και ψ0 τοπικές μεταβλητές που μας δηλώνουν το αρχικό σημείο στην δυναμική γραμμή και η χρησιμότητά τους θα φανεί παρακάτω στη ροή του προγράμματος. Μετά χρησιμοποιούμε τη μεταβλητή step, η οποία έχει δεδομένη σταθερή τιμή, είναι μία μεταβλητή παράμετρος, η οποία δεν μπορεί να αλλάξει η τιμή της στη ροή του προγράμματος και ο ρόλος της είναι να παίξει το ρόλο του delta L. Αυτό είναι το delta L. Εδώ ονομάζεται αυτή η μεταβλητή ως step. Βλέπετε ότι η τιμή της εδώ πέρα είναι καθορισμένη από την E-line και ο χρήστης της E-line δεν μπορεί να το αλλάξει. Αυτό μπορεί να μην είναι θεμητό σε κάποια μελέτη των δυναμικών γραμμών. Εδώ πέρα κάποιος πρέπει να κάνει δοκιμές για να δει ποια είναι μια τιμή για το delta L που είναι χρήσιμη για την εφαρμογή που θέλουμε να γράψουμε. Σας το δίνω έτοιμο, αλλά άμα αντιμετωπίζετε εσείς το πρόβλημα για πρώτη φορά, αυτή είναι μία παράμετρος με την οποία πρέπει να παίξετε. Αν τώρα σας ενδιαφέρει να βρείτε τα συστηματικά σφάλματα που προέρχονται από τη μεταβολή του delta L, αυτή η επιλογή δεν είναι κατάλληλη και θα πρέπει αυτή η μεταβλητή να περνάει από τα ορίσματα της E-line, έτσι ώστε ο χρήστης της E-line να μπορεί να την αλλάξει. Εμείς όμως δεν θα κάνουμε τέτοιου είδους μελέτη και παγιώνουμε την τιμή της να είναι 0,01. Λοιπόν, η max dist είναι μία παράμετρος η οποία μας λέει πόσο μεγάλη είναι η περιοχή της σχεδίασης. Η χρήση της θα φανεί αργότερα στη ροή του προγράμματος, πώς αυτός ο αριθμός καθορίζει τα ποια είναι τα όρια σχεδιασμού των δυναμικών γραμμών. Το I είναι μία μεταβλητή τύπου integer, θα χρησιμοποιηθεί ως counter στα do loops. Και η μεταβλητή direction είναι ένα πρόσημο, συν 1 ή πλην 1, που καθορίζει προς ποια φορά κινούμαστε πάνω στη δυναμική γραμμή, τη θετική ή την αρνητική.
Οι ταβλητές Armin PR Max υπολογίζονται μέσα στη διαδικασία και μας δίνουν την ελάχιστη και μέγιστη απόσταση του σημείου της δυναμικής γραμμής που θεωρούμε από όλα τα φορτία της κατανομής. Με τα βλητές R, DH, DC και DL, τα ονόματά της μας προειδεάζουν για πού μπορεί να χρησιμοποιηθούν, θα φανεί ο ακριβής ορισμός τους αργότερα. Και τέλος, το ηλεκτρικό πεδίο, για το οποίο φυλάμε τρεις μεταβλητές τύπου σκάλα, μία που δίνει τη χ συνιστόσα του, μία που δίνει τη ψ συνιστόσα του και μία που δίνει το μέτρο του. Λοιπόν, αυτές είναι οι μεταβλητές που θα χρησιμοποιήσουμε μέσα στο πρόγραμμα. Εδώ τελειώνει το κομμάτι του προγράμματος που γίνονται οι δηλώσεις και ξεκινάει η διαδικασία υπολογισμού της δυναμικής γραμμής. Σας θυμίζω, ξέρουμε το αρχικό σημείο που δίνεται από τα χ-ιν και ψ-ιν και θέλουμε τώρα να κινηθούμε προς την κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου από το σημείο που βρισκόμαστε κατά απόσταση ΔΕΛΤΑ-ΕΛ προς τη διεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου. Λοιπόν, στον υπολογισμό αυτό βάζουμε μία εξωτερική do loop η οποία μας ζωγραφίζει την δυναμική γραμμή πρώτα προς την θετική κατεύθυνση, πρώτα προς την αρνητική κατεύθυνση και μετά προς τη θετική κατεύθυνση. Η μεταβλητή direction, όπως σας είπα, είναι ένα πρόσημο. Παίρνει τιμή πλην 1 συν 1. Οπότε ένας τρόπος να κάνουμε ένα do loop που να το direction να παίρνει τιμή μείον 1 και συν 1 είναι να ξεκινήσουμε από μείον 1 και με βήμα 2 να προχωρήσουμε μέχρι την τιμή 1. Αυτό το do loop θα τρέξει 2 φορές. Μία φορά όπου το direction θα έχει τιμή μείον 1 και μία άλλη φορά που θα έχει την τιμή συν 1. Οπότε, ο τρόπος που θα ενσωματώσουμε αυτό το πρόσημο στον υπολογισμό είναι ότι το delta L, το οποίο θα αποθηκεύεται στη μεταβλητή DL, θα είναι το step, που είναι το μέτρο του DL, αλλά θα πολλαπλασιαστεί με το πρόσημο, έτσι ώστε στην πρώτη εκτέλεση του loop το DL θα είναι ένας αρνητικός αριθμός και στη δεύτερη θα είναι ένας θετικός αριθμός. Οπότε βλέπετε γιατί χρησιμοποίησαμε διαφορετικό όνομα για το ΔΕΛΤΑ L αντί για DL. Λοιπόν, το αρχικό σημείο δίνεται από αυτό που μας δίνει ο χρήστης και έχει συντεταγμένες χ0, ψ0. Οι τιμές μεταφέρονται από τις μεταβλητές που έχει περάσει ο χρήστης της subroutine μέσω της χ initial και ψ initial. Αρχικές τιμές για το δέλτα χ και το δέλτα ψ προσδιορίζονται να είναι 0. Έτσι. Οπότε, αυτή τη στιγμή έχουμε βάλει τη διαδικασία στο αρχικό σημείο και έχουμε κάνει και initialize τις μεταβλητές DH και DC να έχουν την τιμή 0, καθώς και έχουμε καθορίσει και το διάνυσμα της μετατόπισης ΔΕΛΤΑΕΛ. Έτσι, προσέξτε να μιλήσω το διάνυσμα ΔΕΛΤΑΕΛ, το μήκος του διανύσματος μετατόπισης ΔΕΛΤΑΕΛ μαζί με το πρόσημο. Λοιπόν, αυτό που θέλουμε να κάνουμε, προκειμένου να μπορέσουμε να εφαρμόσουμε τις συνοριακές συνθήκες, είναι να υπολογίσουμε τη μέγιστη και την ελάχιστη απόσταση του σημείου που βρισκόμαστε από όλα τα φορτία. Επειδή είναι, αυτό που είναι κάτι το οποίο θα το κάνουμε και άλλες φορές μέσα στον αλγοριθμό, αυτή τη διαδικασία θα την προγραμματίσουμε σε μία διαφορετική subroutine. Αυτή η subroutine θα λέγεται MDIST. Έτσι, από τη λέξη minimum maximum και τη λέξη distance. Αυτή η subroutine θα παίρνει το σημείο στο οποίο βρισκόμαστε, το οποίο στην προκειμένη περίπτωση είναι το χ0 συν 0, θα παίρνει την πληροφορία για την κατανομή των φορτίων πάνω στο επίπεδο, το μέγεθος του φορτίου δεν χρειάζεται, οπότε το
Άρα η Q δεν χρειάζεται να το περάσουμε στην MDIST και τον αριθμό των φορτίων. Στην έξοδο, αυτή η εισαγωγή θα μας δώσει τιμές για τις μεταβλητές R-min και R-max που δηλώσαμε παραπάνω, που είναι αντίστοιχα η ελάχιστη και μέγιστη απόσταση του σημείου χ0-ψ0 από όλα τα φορτία που είναι μέσα στην κατανομή που κωδικοποιείται μέσα στα arrays και κομμάτια. Οπότε, αυτές εδώ οι παράμετροι μας χρειάζονται προκειμένου να ξέρουμε αν πρέπει να εφαρμόσουμε κάποιες από τις συνοριακές συνθήκες, είτε αυτή του πλησιάσματος πολύ κοντά σε κάποια από τα σημειακά φορτία, είτε αυτή που μας λέει ότι φύγαμε έξω από την περιοχή του σχεδιασμού. Οπότε, τώρα εφαρμόζουμε τις συνοριακές συνθήκες ως συνθήκη μέσα σε ένα loop do while. Έτσι. Ένα do while loop παίρνει εδώ μέσα στην παρένθεση μία λογική πρόταση και εκτελεί το σώμα του do loop όσο αυτή η συνθήκη έχει τιμή αληθή, τιμή true. Οπότε, εδώ πέρα κωδικοποιούμε τις συνοριακές συνθήκες, οι οποίες είναι όσο η ελάχιστη απόσταση είναι μεγαλύτερη από 2 φορές το ΔΕΛΤΑΕΛ, την απόλυτη τιμή του ΔΕΛΤΑΕΛ, έτσι γι' αυτό χρησιμοποιούμε το STER, και έτσι, η λογική τελεστέ στη Fortran είναι κάποια λέξη η οποία είναι ανάμεσα σε 2 τελείες. Έτσι, οπότε εδώ πέρα το END ανάμεσα σε 2 τελείες είναι ο τελεστής, ο λογικός τελεστής και. Και η μέγιστη απόσταση από όλα τα φορτία είναι μικρότερη από MaxDist, τότε εκτέλεσε το σώμα του παρακάτω do loop, που προφανώς είναι αυτό που μας πηγαίνει από τη θέση που βρισκόμαστε, στη θέση χ συν δέλτα χ και ψ συν δέλτα ψ. Εδώ βλέπετε κιόλας ότι κάνω κάποιες επιλογές για τις συνοριακές συνθήκες. Βλέπω ότι η ελάχιστη απόσταση είναι 2 φορές το step. Έτσι, αυτό είναι μια, αν θα είναι 2 ή 2,5 ή 3 ή 1,5, είναι μια επιλογή αυθαίρετη. Απλά τη δοκιμάζω να δω αν δουλεύει καλά. Αν είναι ικανοποιημένος, αφήνω εδώ την παράμετρο 2. Αν όχι, την αλλάζω. Επίσης, εδώ βλέπετε ότι η γεωμετρία της περιοχής σχεδιασμού εξαρτάται από το σχήμα της κατανομής, έτσι όπως το έχω γράψει. Δεν είναι η μοναδική επιλογή, ούτε αναγκαστικά η καλύτερη, αλλά είναι ένας απλός τρόπος να την κωδικοποιήσω. Λοιπόν, τώρα μπαίνουμε μέσα στο do loop. Η δουλειά του do loop, είπαμε, είναι να μας πάει από το σημείο που βρισκόμαστε, χ, ψ, στο σημείο χ συν δέλτα χ, ψ συν δέλτα ψ. Το πρώτο που κάνουμε είναι να τυπώσουμε τη θέση που βρισκόμαστε. Θυμάστε ότι το πρόγραμμα, όταν το τρέξαμε την προηγούμενη φορά, μας τυπώνει σε 2 στήλες τις συντεταγμένες των σημείων πάνω στην προσεγγιστική δυναμική γραμμή. Από εδώ προέρχεται η εκτύπωση αυτή και είναι το μοναδικό output που μας δίνει το πρόγραμμα από τον υπολογισμό που κάνει. Λοιπόν, προκειμένου να πάμε από το χ συν δέλτα χ, ψ συν δέλτα ψ, συγγνώμη, να πάμε από το χ ψ στο χ συν δέλτα χ, ψ συν δέλτα ψ, πρέπει να υπολογίσουμε τα δέλτα χ και δέλτα ψ από το ηλεκτρικό πεδίο στο σημείο το οποίο βρισκόμαστε. Άρα, η πρώτη μας δουλειά είναι να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο. Λοιπόν, και αυτή τη διεργασία τη σπρώχνουμε σε μία ξεχωριστή σταυρωτήν, την οποία τη λέμε E-field. Η E-field είναι μία σταυρωτήν που θα γράψουμε εμείς αργότερα. Δίνουμε το σημείο στο οποίο θέλουμε να υπολογίσουμε το ηλεκτρικό πεδίο. Παρέχουμε τις πληροφορίες για την κατανομή των σημειακών φορτίων, δηλαδή δίνουμε τις συντεταγμένες τους, που είναι στο array χ, ψ. Εδώ χρειάζεται και το μέγεθος των φορτίων, για να χρησιμοποιηθεί ο νόμος του κουλό. Ο αριθμός των φορτίων μη,
Έτσι. Όλα αυτά τα δίνουμε στην είσοδο, ως πληροφορία στην υφήλη για να κάνει τον υπολογισμό. Στην έξοδο, τα αποτελέσματα δηλαδή που θα μας δώσει, είναι στις δύο μεταβλητές, εχ και εψ, οι οποίες κωδικοποιούν τη χ και ψ συνιστώσεων του ηλεκτρικού πεδίου. Υπολογίζουμε το μέτρο του ηλεκτρικού πεδίου, το οποίο είναι η τετραγωνική ρίζα του εχ τετράγωνο και εψ τετράγωνο. Και μετά υπολογίζουμε το δέλτα χ, που είναι dl επί εχ προς εψιλον και δψι ίσον dl επί εψιλον ψι προς εψιλον. Αυτές οι δύο τελευταίες σειρές είναι αυτοί εδώ οι τύποι που γράψαμε εδώ πέρα. Ωραία. Λοιπόν, εδώ θέλει προσοχή, γιατί το δέλτα L που χρησιμοποιούμε εμείς έχει πρόσημο. Τι καθορίζει το πρόσημο? Όταν το δέλτα L είναι θετικό, προχωράμε προς την κατεύθυνση του ηλεκτρικού πεδίου, άρα κινούμαστε προς την διεύθυνση της δυναμικής γραμμής. Όταν το δέλτα L είναι αρνητικό, η διεύθυνση στην οποία θα κινηθούμε είναι αντίθετη από το ηλεκτρικό πεδίο, άρα κινούμαστε σε διεύθυνση αντίθετη με τη φορά της δυναμικής γραμμής. Και αυτό το κάνουμε προκειμένου να ζωγραφίσουμε κατά το δυνατόν το μεγαλύτερο τμήμα της δυναμικής γραμμής και να μην εξαρτάται από το αρχικό σημείο που έχουμε επιλέξει για να τη ζωγραφίσουμε. Έτσι, άρα εδώ πέρα βλέπετε τη χρήση του προσήμου που κωδικοποιήσαμε στην μεταβλητή direction. Οπότε τώρα μετακινούμαστε από τη θέση χ0 που βρισκόμαστε στο χ0 συν δέλτα χ και ψ0 πάει στο ψ0 συν δέλτα ψ. Οπότε βλέπετε το χ0 ψ0 είναι η τρέχουσα τιμή της θέσης πάνω στη δυναμική γραμμή και όταν θα ξαναεκτελεστεί το do loop θα μας πάει από την καινούργια αυτή θέση στην επόμενη. Εδώ πέρα όμως, εφόσον πήγαμε στη νέα θέση, πρέπει να ελέγξουμε αν ικανοποιούνται οι συνοριακές συνθήκες, τις οποίες κωδικοποιήσαμε σε αυτή τη λογική πρόταση, στο do while, οπότε πρέπει να καλέσουμε την mdist να μας υπολογίσει τα νέα r minimum και r maximum. Άρα εδώ πέρα, περνάμε τα ίδια ορίσματα, τα ονόματα των μεταβλητών είναι ίδια, στην mdist. Οπότε, παίρνοντας τις ενημερωμένες τιμές για το χ0, ψ0, θα μας επιστρέψει τις καινούργιες τιμές, τις ελάχιστες και μέγιστες απόστασεις του καινούργιου αυτού σημείου, από όλα τα σημειακά φορτία. Οπότε, βλέπετε, ο προγραμματισμός ολοκληρώθηκε με την εξέλιξη της θέσης πάνω στη δυναμική γραμμή. Κάποια στιγμή, υπολογίζουμε λόγω της φυσικής ότι θα ικανοποιηθούν τα κριτήρια των συνοριακών συνθήκων θα μας δώσουν αυτή τη λογική πρόταση κάποια στιγμή να είναι false, οπότε το do loop να σταματήσει. Προφανώς εδώ έχουμε βάλει υποθέσεις. Ποιες είναι αυτές οι υποθέσεις? Οι υποθέσεις είναι ότι οι δυναμικές γραμμές είτε ξεκινούν από φορτίο και καταλήγουν σε άλλο φορτίο, από θετικό φορτίο σε αρνητικό, είτε ξεκινούν από φορτίο και πάνε στο άπειρο, είτε έρχονται από το άπειρο και καταλήγουν σε ένα αρνητικό φορτίο. Αυτές οι υποθέσεις μπορεί όταν το step είναι πάρα πολύ μεγάλο να μην λειτουργήσουν ορθά και πρέπει να προσέξουμε να επιλέξουμε παραμέτρους κατάλληλες ώστε ο αλγόριθμος να λειτουργήσει σωστά για τις κατανομές φορτίων που επιλέγουμε. Εδώ πέρα, για τις κατανομές που θα μελετήσουμε εμείς, αυτές οι επιλογές θα είναι ικανοποιητικές. Λοιπόν, εδώ αφήσαμε για απλότητα μερικά λεπτά σημεία στον αλγόριθμο. Παρατηρήστε ότι εδώ, στην περίπτωση που το ηλεκτρικό πεδίο είναι 0, ο αλγόριθμος δεν θα λειτουργήσει, οπότε σας το αφήνω σαν άσκηση
να δείτε πότε μπορεί να συμβεί αυτό, σε ποιες κατανομές φορτίων και τι μπορείτε να κάνετε για να το αποφύγετε. Το άλλο που μπορεί να συμβεί είναι ότι το ηλεκτρικό πεδίο, καθώς πλησιάζουμε κάποιο φορτίο, μπορεί να πάρει πολύ μεγάλες τιμές, έτσι, και όχι ακριβώς άπειρη, αλλά να φύγει εκτός των ορίων διαχείρισης πραγματικών αριθμών της φόρτρα. Θα πρέπει λοιπόν να προσέξετε και να ελέγξετε αν τα εχ και εψιλοψ είναι αριθμοί real, οι οποίοι είναι, έχουν αποδεκτές τιμές όταν θα επιστρέπετε από την e-field. Αυτό φυσικά εξαρτάται από την επιλογή του step και την κατανομή των φορτίων, όσες είναι δηλαδή οι αποστάσεις μεταξύ τους. Έτσι, καταλαβαίνετε ότι αν βάλετε σημειακά φορτία, τα οποία απέχουν αποστάσεις λιγότερο από step, ο αλγόριθμος μπορεί να μην λειτουργήσει ορθά. Αυτός είναι ο αλγόριθμος για το σχεδιασμό της δυναμικής γραμμής. Αυτό το οποίο πρέπει να κάνουμε για να ολοκληρώσουμε τον υπολογισμό, πρέπει να γράψουμε αυτές τις δύο subroutines. Την e-field που μας δίνει το ηλεκτρικό πεδίο και την m-dist που μας δίνει την ελάχιστη και μέγιστη απόσταση ενός σημείου από την κατανομή των φορτίων. Οπότε πάμε τώρα να γράψουμε αυτές τις subroutines. Εδώ στα ορίσματα της e-field θα χρησιμοποιήσουμε τις ίδιες συμβάσεις για τα ονόματα των arguments. Subroutine, όπως είπαμε, τελειώνει με το end. Πατάμε το tab στον Emacs για να κλείσει το scope της subroutine. Βάζουμε και μία έξτρα γραμμή στο τέλος. Κλείσει την NaN για τις δηλώσεις και δήλωση των μεταβλητών, όπως και στην e-line. Δηλώνουμε πρώτα τη μεταβλητή μη και μετά τα arrays. Σας θυμίζω να πατάτε το tab προτού να γράφετε κώδικα σε νέα γραμμή, έτσι ώστε να γίνεται η στίχηση ορθά. Αν αυτό το γράψω εδώ πέρα. Αν πατήσω το tab, ο Emacs το στοιχίζει αυτόματα στη στήλη που πρέπει να γραφτεί η εντολή. Χ0 και Ψ0 είναι συντεταγμένα στο σημείο υπολογισμού του ηλεκτρικού πεδίου και τα εχ εψ είναι μεταβλητές προορισμένες για το output που μας δίνουν τις συνιστώσεις του ηλεκτρικού πεδίου. Πάμε τώρα σε τοπικές μεταβλητές. Μία μεταβλητή τύπου integer, το i. Counter σε do loop θα το χρησιμοποιήσουμε. Και μεταβλητές σε real. Η R3 θα είναι η απόσταση ή στο κύβο που πάει στον παρανομαστή του νόμου του κουλό. Και Ki και Ci που είναι οι θέσεις των ηλεκτρικών φορτίων. Λοιπόν, εδώ τώρα έχουμε να υπολογίσουμε αυτό το άθροισμα. Όταν σε ένα πρόγραμμα υπολογίζουμε ένα άθροισμα, αρχικοποιούμε τη μεταβλητή που αποθηκεύει το άθροισμα σε κάποια τιμή, συνήθως το 0, και μετά κάνουμε ένα do loop, το οποίο νη φορές
προσθέτει αυτό τον προσθετέο στη μεταβλητή που έχουμε επιλέξει να αποθηκεύει το τελικό άφηξο. Οπότε εδώ αυτές οι μεταβλητές είναι η εχ και η εψ. Αρχικοποιούνται στις τιμές 0. Μετά κάνουμε το do loop. Το οποίο θα μας προσθέσει για κάθε φορτίο i το μέγεθος του φορτίου QI, τη σχετική θέση του σημείου υπολογισμού του ηλεκτρικού πεδίου από την θέση του φορτίου, έτσι είναι το διάνυσμα R-RI, εδώ πέρα, και στον παρανομαστή θα έχουμε την απόσταση του σημείου P από το εκάστοτε φορτίο υψωμένο στην τρίτη δύναμη. Οπότε, θέσεις του φορτίου υπολογίζονται στις μεταβλητές χ, i και ψ, i. Αυτές είναι η θέση που βρισκόμαστε, χ0, μείον τη θέση του φορτίου που γίνεται από τη συντεταγμένη του χ, i. Έτσι, οπότε εδώ με χ, i είναι η χ συντεταγμένη του διανύσματος r, μείον r, i. Εδώ πέρα, έτσι είναι το χ, μείον χ, i που έχει εδώ το άπτυσμα. Το ίδιο και το ψ, i. Είναι ψ0 μείον ψ του i. Τώρα μπορούμε να υπολογίσουμε το r στον κύβο. Έτσι, το r στον κύβο είναι χ μείον χ i εις το τετράγωνο και ψ μείον ψ i εις το τετράγωνο. Οπότε οι μεταβλητές χ i και ψ i εις το τετράγωνο. Και αυτό εδώ πρέπει να υψωθεί στη δύναμη 3 δεύτερα. Λοιπόν, ο τελεστής υψώνων στη δύναμη στη Fortran είναι 2 αστεράκια. Το 3 δεύτερα είναι ίσο με 1,5 και μας δίνει τον παρονομαστή στην έκφραση αυτή του αθροίσματος. Επειδή όμως η διαίρεση είναι πιο ακριβή από τον πολλαπλασιασμό, η μεταβλητή R3, αντί να έχει τον παρονομαστή, θα έχει το αντίστροφο του παρονομαστή, έτσι ώστε να τη χρησιμοποιήσουμε πολλαπλασιαστικά και όχι με διαίρεση. Οπότε εδώ πέρα, στη δύναμη, θα βάλω μείον 1,5. Το εξιλοχή, λοιπόν, στην τιμή που έχει μέχρι στιγμής η μεταβλητή εψιλοχή, θα προσθέσω το μέγεθος του φορτίου QI, θα πολλαπλασιάσω με χ μείον χ i, που είναι μεταβλητή χ i, και τώρα θα πολλαπλασιάσω με το αντίστροφο του R στον κύβο. Και το ίδιο θα κάνω και με το εψιλον ψ. Οπότε εδώ πέρα, όταν θα τελειώσει το do loop, θα έχει υπολογιστεί αυτό το άθροισμα για το εχ, καθώς και για το εψ. Και όταν το control του προγράμματος φτάσει εδώ, η field θα επιστρέψει στο καλό πρόγραμμα και θα του έχει δώσει τις τιμές της χ και ψ συνιστώσεως του ηλεκτρικού πεδίου. Εδώ βλέπετε, αν για κάποιο λόγο το χ i και το ψ i είναι 0 ή αρνητικό, τότε ο αλγόριθμος εδώ πέρα θα μας δώσει σφάλμα και το πρόγραμμα θα κρασάρει. Αυτό θα μπορεί να συμβεί σε περιπτώσεις πολύ ειδικές, όπου τα φορτία είναι πολύ κοντά στο σημείο P, κάτι το οποίο δεν θα συμβεί στο πρόγραμμα που γράφουμε και γι' αυτό το λόγο, για απλότητα, δεν έχω βάλει εδώ κάποια εντολή ελέγχου. Αλλά εσείς που είστε πιο προσεκτικοί από μένα, καλό είναι να το μελετήσετε και να βάλετε εδώ κάποιον έλεγχο ότι το όρισμα εδώ στη δύναμη είναι ένας αριθμός θετικός.
Λοιπόν, αυτή είναι η field. Για να κάνουμε τώρα την mdist. Η mdist παίρνει σαν όρισμα τη θέση χ0 και ψ0 που βρισκόμαστε στο επίπεδο, την κατανομή των φορτίων πάνω στο επίπεδο που δίνεται από τις θέσεις του χ, ψ και τον αριθμό του νη, το μέγεθος του φορτίου δεν μας χρειάζεται. Στην έξοδο ή στην επιστροφή μας δίνει στις μεταβλητές r min και r max την ελάχιστη και μέγιστη απόσταση του σημείου χ0, ψ0 από όλα τα σημειακά φορτία που βρίσκονται στις θέσεις χ, α και ψ, α. Εδώ είναι η τελευταία γραμμή του προγράμματος. Μην ξεχάσετε να βάλετε μία νέα γραμμή μετά το end subroutine. Κλείσει την άλλη. Τις δηλώσεις, ακριβώς όπως τις κάναμε και στις άλλες ρουτίνες. Συγγνώμη, εδώ δεν υπάρχει τέτοιο. Και τώρα τοπικές μεταβλητές. Συγγνώμη, θα βάλουμε το χ0 και το ψ0 στα ορίσματα. Οι μεταβλητές R min και R max θα μας δώσουν το αποτέλεσμα. Και τοπικές μεταβλητές. Μια μεταβλητή integer i για τα do loops. Μια μεταβλητή R που θα χρησιμοποιηθεί για την υπολογιζόμενη απόσταση. Λοιπόν, εδώ πέρα θέλουμε να υπολογίσουμε μέγιστα και ελάχιστα. Ωραία. Οπότε, ο πιο έτσι, ευθύς τρόπος υπολογισμού μέγιστων και ελαχίστων είναι να πάρουμε τις μεταβλητές R min και R max και αρχικά να τους δώσουμε πολύ μεγάλες τιμές ή πολύ μικρές τιμές. Μετά, να υπολογίσουμε τις αποστάσεις του σημείου χ0, ψ0 από κάθε φορτίο και κάθε φορά να ελέγχουμε αν για την περίπτωση του minimum έχουμε βρει κάτι μικρότερο και να αντικαταστήσουμε με την τιμή, αν για το μέγιστο έχουμε βρει κάτι μεγαλύτερο και να αντικαταστήσουμε με την, τιμή αυτή. Λοιπόν, τώρα το μέγιστο και το ελάχιστο εδώ πέρα είναι συμβατικό αν ξέρουμε ότι η απόσταση δεν μπορεί να γίνει πολύ μεγαλύτερη από 1000, μπορούμε να βάλουμε εδώ την τιμή 1000 ως μέγιστη απόσταση στο πρόβλημά μας. Αν ξέρουμε ότι δεν μπορεί να γίνει ποτέ μικρότερη από το 0, να βάλουμε εδώ το 0. Μία άλλη επιλογή είναι να χρησιμοποιήσουμε την εσωτερική συνάρτηση huge. Μας δίνει τον μεγαλύτερο αριθμό που υπάρχει για μεταβλητές του τύπου της μεταβλητής R. Η R είναι real, έτσι, οπότε το huge R μας δίνει τον μεγαλύτερο δυνατό αριθμό στην αναπαράσταση των μεταβλητών τύπου real. Έτσι. Κάντε εσείς ένα print star huge R έτσι, για να δείτε τι αποτέλεσμα θα σας δώσει. Έτσι, υπάρχουν κι άλλες τέτοιου είδους μεταβλητές, tiny r και τα λοιπά και τα λοιπά. Έτσι, δοκιμάστε να δείτε τι θα σας δώσουν. Αυτές είναι μεταβλητές που εξαρτώνται από την εσωτερική
αναπαράσταση κάθε τύπου μεταβλητής. Έτσι, μεταβλητές τύπου real αποθηκεύονται σε 4 bytes της μνήμης με μια συγκεκριμένη κωδικοποίηση. 4 bytes είναι 32 bits, οπότε καταλαβαίνετε κάποια από αυτά τα bits πρέπει να φυλαχθούν για το πρόσημο, για τον εκθέτη, για τα σημαντικά ψηφία που θα χρησιμοποιηθούν ως προσέγγιση ενός πραγματικού αριθμού. Έτσι, οπότε βλέπετε το range των πραγματικών αριθμών είναι πεπερασμένο. Εδώ η ελάχιστη δυνατή τιμή που μπορεί να πάρει ένας πραγματικός αριθμός είναι μείον huge R, οπότε μπορείτε να δώσετε εδώ πέρα στο R max την ελάχιστη δυνατή τιμή των πραγματικών αριθμών ως αρχική τιμή. Οπότε τώρα πάμε να αρχίσουμε τις συγκρίσεις με κάθε σημειακό φορτίο. Έχουμε ένα do loop που μας επισκέπτεται κάθε ένα φορτίο ξεχωριστά. Υπολογίζει την απόσταση του σημείου που βρισκόμαστε, που είναι η τετραγωνική ρίζα του χ0 μείον χ1 στο τετράγωνο και χ0 μείον χ1 στο τετράγωνο. Είναι η απόσταση του σημείου χ0 ξ0 από το φορτίο για τη συγκεκριμένη τιμή του i. Οπότε τώρα κάνουμε τις συγκρίσεις και λέμε αν το R είναι μεγαλύτερο από το R max, τότε έχουμε βρει μια μεγαλύτερη τιμή από την προηγούμενη που έχουμε υπολογίσει και το R max θα αντικατασταθεί από το R. Αν το R είναι μικρότερο από το R min, τότε το R min θα είναι ίσο με R. Οπότε με αυτόν τον τρόπο, υπολογίζοντας το R για κάθε ένα φορτίο, μόλις επισκεφτούμε και τα νη φορτία, θα έχουμε βρει την αντίστοιχα την μικρότερη και μεγαλύτερη απόσταση του σημείου χ0 ψ0 από αυτά. Οπότε, στο σημείο αυτό, το πρόγραμμά μας έχει ολοκληρωθεί, δεν έχουμε κάτι άλλο να κάνουμε. Και θα κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα, θα συνεχίσουμε στις 9 η ώρα. Άμα θέλετε, μπορείτε να μείνετε για ερωτήσεις ή να επιστρέψετε ξανά στις 9. Λοιπόν, για να ελέγξουμε τώρα τι κάναμε, σώζουμε το αρχείο. Ctrl-X, Ctrl-S. Μην πατάμε το εικονίδιο με save εδώ στο Emacs. Και πάμε στο τερματικό. Έχουμε το eline.f90. Θέλουμε να ελέγξουμε αν ο κώδικας είναι συντακτικά ορθός. Αν τρέξουμε την εντολή gfortran, προκειμένου να μεταγλωτήσουμε το eline.f90, αυτή δεν θα λειτουργήσει. Βλέπετε εδώ πέρα, μας λέει undefined reference to main. Το e-line δεν είναι ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα και πιο συγκεκριμένα δεν έχει το σημείο εισόδου που καθορίζεται με τη λέξη program, το όνομα του προγράμματος, όπως αυτό που γράψαμε την προηγούμενη φορά. Οπότε, εδώ πέρα βλέπετε καλή μια ρουτίνα που λέγεται main, αλλά αυτή δεν τη βρίσκει μέσα στο αρχείο που βάλαμε τη μεταγλώτηση και δεν μπορεί να γίνει αυτός ο έλεγχος που θέλουμε. Παρ' όλα αυτά, με τη gFortran μπορούμε να μεταγλωτήσουμε αρχεία τα οποία δεν έχουν πλήρες πρόγραμμα, έχουν απλά ξεχωριστές subroutines, έτσι ώστε να διορθώσουμε τα συντακτικά τους φάλματα. Αυτό το κάνουμε με το flag minus c μικρό. Κοιτάξτε τώρα, βλέπετε η μεταγλώτηση έγινε, δεν υπάρχει το μήνυμα σφάλματος που μας έδωσε η προηγούμενη εντολή που δώσαμε. Και αν δώσουμε τώρα την εντολή ls, βλέπουμε ότι δημιουργήθηκε ένα καινούριο αρχείο που έχει
όνομα, ίδιο με το όνομα του αρχείου e-line, αλλά έχει διαφορετική κατάληξη, που είναι .o. Το O είναι τη λέξη object. Το αρχείο, τα αρχεία object περιέχουν εντολές σε ψηφιακή μορφή. Αν προσπαθήσω να το δω με το πρόγραμμα LESS, LESS παραπονιέται, γιατί βλέπει ότι είναι, το e-line περιέχει μέσα χαρακτήρες, οι οποίοι δεν είναι εκτυπώσιμοι. Αν εδώ πατήσω το Y, θα δείτε εδώ πέρα τα περιεχόμενα αυτού του αρχείου, που βλέπετε ότι δεν διαβάζονται ένα τέτοιο πρόγραμμα. Να χρησιμοποιήσω άλλα προγράμματα για να μπορέσω να δω τις ψηφιακές εντολές που περιέχει αυτό το αρχείο και γενικώς είναι αρκετά δύσκολο να το διαβάσω. Λοιπόν, τα object αρχεία είναι χρήσιμα αρχεία, παρόλο που εμείς δεν θα τα χρησιμοποιήσουμε σε αυτή τη φάση άμεσα, γιατί έχουν ήδη μεταγλωτισμένο τον κώδικα του αντίστοιχου αρχείου και μπορούμε όλα αυτά να τα βάλουμε στις λεγόμενες βιβλιοθήκες. Και να βάλουμε τον linker που χρησιμοποιεί ο GFORTRAN για να συνδέσει όλες τις αμπροτίνες σε ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα, να ψάξει τις βιβλιοθήκες και να βρει τον κώδικα αυτό και να τον χρησιμοποιήσει. Επίσης, όταν θα κάνουμε αργότερα μεταγλώτηση του κυρίως προγράμματος που είχαμε γράψει και την προηγούμενη φορά, με τον κώδικα στην e-line, εδώ μπορούμε να βάλουμε το F90 ή αν έχουμε ήδη μεταγλωτήσει το F90, να βάλουμε εδώ το object file. Το αποτέλεσμα θα είναι το ίδιο. Ο GFORTRAN από την κατάληξη του αρχείου e-line θα καταλάβει ότι περιέχει ήδη μεταγλωτισμένο κώδικα και δεν θα τον ξαναμεταγλωτήσει. Και θα μεταγλωτήσει το αρχείο με τον πηγαίο κώδικα που είναι στο e-lines.f90 και αυτό το μεταγλωτισμένο κώδικα μαζί με τον κώδικα της e-line.o θα τον περάσει σε ένα πρόγραμμα που λέγεται LD, το οποίο θα κάνει την σύνδεση όλου αυτού του μεταγλωτισμένου προγράμματος σε ένα ολοκληρωμένο αρχείο που θα είναι εκτελέσιμο και θα τρέχει όλο μας το πρόγραμμα. Βλέπετε εδώ το όνομα του αρχείου που κάνει τη σύνδεση του μεταγλωτισμένου κώδικα. Φαίνεται εδώ σε αυτή τη γραμμή, στο σφάλμα. Λέει το LD, έτσι, επέστρεψε σφάλμα. Έτσι, το exit status που επιστρέφει είναι μη μηδενικό, το οποίο σημαίνει ότι συνάντησε κάποιο άλλο. Αυτό το πρόγραμμα λέγεται LD, είναι ξεχωριστό από το GFORTRAN, χρησιμοποιείται από όλους τους μεταγλωτιστές, είτε άλλους Fortran μεταγλωτιστές, είτε μεταγλωτιστές των γλωσσών C, τη C++ ή άλλες γλώσσες που μεταγλωτίζονται, οι οποίες αφού παράξουν αυτά εδώ, μεταγλωτίσουν τους κώδικες αυτούς, περνάμε στο LD το μεταγλωτισμένο κώδικα για να κάνει τη σύνδεση. Και μάλιστα για να είμαι πιο ακριβής, ο GFORTRAN, ναι, όλα τα subroutines που γράψαμε εδώ είναι στο ίδιο αρχείο. Άρα όταν μεταγλωτίζω την e-line.f90, το object αρχείο εδώ πέρα περιέχει μεταγλωτισμένο κώδικα για όλες τις subroutines που είναι στο αρχείο e-line.f90. Λοιπόν, εδώ δεν είμαι πάρα πολύ ακριβής. Στην πραγματικότητα, ο GFORTRAN, που είναι ο μεταγλωτιστής της γλώσσας Fortran, δεν παράγει καν το object αρχείο. Παράγει πρόγραμμα σε γλώσσα assembly. Αυτό μπορώ να το δω άμα βάλω το flag minus s κεφαλαίο εδώ πέρα. Βλέπετε εδώ ο κώδικας διαβάζεται και είναι σε γλώσσα assembly, η οποία είναι μια γλώσσα η οποία διαβάζεται μένα από ανθρώπους, αλλά είναι πολύ κοντά στη γλώσσα της μηχανής. Οπότε ο Fortran compiler ουσιαστικά παίρνει πηγαίο κώδικα γραμμένο σε γλώσσα Fortran και επιστρέφει κώδικα γραμμένο σε assembly. Και μετά υπάρχει ένα άλλο πρόγραμμα που
που είναι ο Assembler, που είναι το πρόγραμμα AES, ή μπορεί να έχει άλλα ονόματα, να είναι το GAS και ούτω καθεξής, ο οποίος παίρνει πρόγραμμα γραμμένο σε Assembly και γράφει τα object αρχεία. Μετά όλα τα object αρχεία που περιέχουν κώδικα γραμμένα στη γλώσσα της μηχανής, συνδέονται μεταξύ τους, γίνεται αυτό που λέμε το linking, από ένα πρόγραμμα που λέγεται LD. Και αυτό μας παράγει το τελικό εκτελέσιμο αρχείο που μπορούμε να τρέξουμε το πρόγραμμά μας. Λοιπόν, ας γράψουμε πάλι το κυρίως πρόγραμμα, όπως το κάναμε την προηγούμενη φορά. Θα το κάνουμε γρήγορα. Αν το έχετε ήδη έτοιμο από την άλλη φορά, δεν χρειάζεται να το ξανακάνετε. Οπότε, κάνει αυτό το πρόγραμμα. Ζητάει από το χρήστη μια κατανομή σημειακών ηλεκτρικών φορτίων στο επίπεδο. Ο χρήστης παρέχει αυτή την πληροφορία και μετά το πρόγραμμα αυτό επισκέπτεται κάθε ένα φορτίο σημειακό πάνω στο επίπεδο και ζωγραφίζει δυναμικές γραμμές που ξεκινάνε πάνω σε ομοιόμορφα κατανεμημένα σημεία σε ένα μικρό κυκλάκι γύρω από κάθε φορτίο. Δηλαδή, θα έχουμε εδώ ένα φορτίο QI της κατανομής. Εδώ το πρόγραμμά μας θα θεωρεί ένα μικρό κυκλάκι μικρής ακτίνας γύρω από αυτό και θα επιλέξει 6 σημεία εδώ πέρα. Έτσι, εδώ πέρα είναι 3 και 2, 5 και ένα 6. 12 σημεία πάνω στο κυκλάκι και θα ζωγραφίσει δυναμικές γραμμές οι οποίες ξεκινάνε από αυτά τα σημεία. Έτσι, όταν φεύγουμε μακριά από το φορτίο, αρχικά θα κινηθούμε στην ακτινική διεύθυνση και μετά, άμα υπάρχουν άλλα φορτία, αυτή η δυναμική γραμμή μπορεί να έρθει και να καταλήξει εδώ, όπως είδαμε, σε ένα αρνητικό φορτίο μείον Q. Έτσι. Όταν θα έρθει την αντίθετη κατεύθυνση, εδώ θα έχουμε περίπου ένα ευθύγραμμο τμήμα, θα κατευθύνεται προς το ηλεκτρικό φορτίο και θα φτάνει μέχρι η απόσταση 2 ΔΕΛΤΑ. Οπότε με αυτόν τον τρόπο ξεκινάμε δυναμικές γραμμές στην ακτινική διεύθυνση από τα σημεία αυτά που επιλέγουμε πάνω στα κυκλάκια και κάτι το οποίο προσεγγίζει το ηλεκτρικό πεδίο μιας κατανομής που έχουμε ένα μοναδικό σημειακό φορτίο πάνω στο επίπεδο, κάτι το οποίο θα είναι προσεγγιστικά ορθό αν το κυκλάκι είναι αρκετά κοντά, έτσι ώστε το ηλεκτρικό πεδίο εξαιτίας του QI να είναι πολύ ισχυρότερο στα σημεία αυτά από ό,τι η συνεισφορά στο ηλεκτρικό πεδίο από τα άλλα φορτία της κατανομής. Οπότε με αυτόν τον τρόπο είναι ένα κόλπο για να ζωγραφίσουμε αντιπροσωπευτικές δυναμικές γραμμές αυτού του ηλεκτρικού πεδίου. Λοιπόν, θα υλοποιήσουμε αυτό. Θα σας δείξω και κάτι καινούργιο. Λοιπόν, εδώ δεν θα εισάγω την παράμετρο Q. Θα ορίσω arrays Χ, Τ και Q να έχουν διάσταση ακριβώς μη, όπου τον ίδιο είναι το από το χρήστη. Λοιπόν, την προηγούμενη φορά είχαμε βάλει μία παράμετρο π που είχε συγκεκριμένη τιμή. Είχαμε κάνει, όπως λέμε, static allocation της μνήμης. Είχαμε βάλει εδώ μετά ο χρήστης όταν τρέχει το πρόγραμμα, όπως λέμε, at runtime, δίνει τον αριθμό των φορτίων μη, ο οποίος πρέπει να είναι μικρότερος ίσως του π. Αυτό τον έλεγχο δεν τον κάναμε, θα έπρεπε εσείς το πρόγραμμά σας να τον βάλετε. Λοιπόν, πώς μπορούμε όμως να ορίσουμε arrays, τον οποίο η διάσταση να είναι ακριβώς
η διάσταση νη, την οποία δίνει ο χρήστης όταν τρέχει το πρόγραμμα. Αυτό είναι ένα πρόβλημα γιατί ο μεταγλωτιστής όταν μεταγλωτίζει το πρόγραμμα δεν γνωρίζει πόσο μεγάλα πρέπει να είναι τα arrays, αλλά πρέπει να ζητήσει μνήμη για αυτά την ώρα που τρέχει το πρόγραμμα, η οποία είναι διαφορετική ανάλογα με το νη που δίνει ο χρήστης εδώ πέρα. Λοιπόν, αυτή η μέθοδος να ζητάμε μνήμη για τα arrays, έτσι, είναι static allocation. Είναι πολύ χρήσιμο να το ξέρετε, γιατί πολλές φορές είναι πιο αποδοτικό σε ένα πρόγραμμα να λέμε στο μεταγλωτιστή πόσο μεγάλα είναι τα arrays, ειδικά σε εφαρμογές που είναι high performance, γιατί έτσι μπορεί να κάνει βελτιστοποιήσεις του κώδικα πιο αποδοτικά. Όταν αυτό δεν παίζει ιδιαίτερο ρόλο, είναι πάντοτε πιο βολικό να καθορίζουμε τα μεγέθη των arrays να δίνεται, όπως λέμε, δυναμικά. Οπότε, εδώ πρέπει να πούμε ότι αυτά τα arrays η μνήμη τους θα εκχωρηθεί δυναμικά. Οπότε βάζουμε εδώ ένα attribute που λέει ότι τα arrays αυτά είναι allocatable. Δηλαδή μπορεί η μνήμη τους να εκχωρηθεί δυναμικά. Λοιπόν, εδώ πρέπει να πούμε στο μεταγλωτιστή μόνο τη γεωμετρία των arrays. Δηλαδή να πούμε πόσους δείκτες έχουν. Αυτά εδώ είναι arrays τα οποία έχουν ένα δείκτη και ο αριθμός των δείκτων καθορίζεται από μία άνω-κάτω τελεία. Αν είχαμε ένα array τα οποία είχαν περισσότερους δείκτες, αν είχαμε ένα array W με δύο δείκτες, θα βάζαμε δύο άνω κάτω τελείες. Αν είχαμε ένα άλλο array που είχε τρεις δείκτες, θα βάζαμε τρεις άνω κάτω τελείες κτλ. Κτλ. Λοιπόν, οπότε τώρα, όταν θα ξεκινήσει το πρόγραμμα, τα χι, ψι και κιου δεν είναι χρησιμοποιήσιμα και αν πάμε να τα χρησιμοποιήσουμε, θα πάρουμε σφάλμα. Το πρόγραμμα θα κρασάρει. Θα μας δώσει ένα segmentation fault, γιατί θα προσπαθήσουμε να πλησιάσουμε σε μνήμη που δεν είναι επιτρεπτή από το λειτουργικό σύστημα και το πρόγραμμα θα κρασάρει. Οπότε, πρωτού τα χρησιμοποιήσουμε, πρέπει να ζητήσουμε την απαιτούμενη μνήμη από τον υπολογιστή. Λοιπόν, τώρα ο ακέραιος νη είναι αυτός που καθορίζει τον αριθμό των φορτίων, άρα θα μας καθορίσει at runtime, όπως λένε, δηλαδή την ώρα που τρέχει το πρόγραμμα, πόσο μεγάλα πρέπει να είναι τα arrays χ, ψ και κ. Λοιπόν, για να βάλουμε τις άλλες μεταβλητές, οι οποίες είναι οι ίδιες με αυτές τις προηγούμενες φορές, το i, το j, το nd, που καθορίζει πόσα σημεία θα πάρουμε πάνω σε αυτό εδώ το κυκλάκι, το nd θα το πάρουμε ίσο με 6, που θα καθορίζει εδώ να έχουμε 12 σημεία πάνω στο κύκλο. Μεταβλητές τύπου real, 0 και ψ 0, που δίνει τα αρχικά σημεία των δυναμικών γραμμών, θήτα, που δίνει τα σημεία που βρίσκονται αυτά τα αρχικά σημεία των δυναμικών γραμμών πάνω στον κύκλο. Σε προσέγγιση 7 δεκαδικών ψηφίων. Οπότε, εδώ τελειώνουν οι δηλώσεις. Ζητάμε input από το χρήστη.
Ζητάμε λοιπόν τον αριθμό των φορτίων. Την εντολή read, διαβάζουμε από το standard input τον αριθμό των φορτίων στην κατανομή και το τυπώνουμε στο standard output πληροφορία στο χρήστη. Λοιπόν, στο σημείο αυτό το νη είναι γνωστό στο πρόγραμμα. Άρα μπορούμε να ζητήσουμε μνήμη για τα arrays χ, ψ και κ. Για να ζητήσουμε δυναμικά μνήμη, χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση allocate. Η χρήση της είναι πάρα πολύ απλή. Βάζουμε μέσα το όνομα του array και το μέγεθός του. Οπότε, μετά από αυτή την λύση, έτσι, είναι προσβάσιμα τα στοιχεία χ1 μέχρι χ1. Στην allocate μπορούμε να κάνουμε και πιο πολύπλοκες δηλώσεις. Για παράδειγμα, αντί να βάλουμε... Συγγνώμη, έβαλα z του νη. Εδώ είναι τι του νη, πάντα. Το W παραπάνω θα μπορούσε να είναι ένα array με δύο δείκτες, οπότε θα μπορούσε αυτό να είναι δύο επινή. Εδώ με κόμμα να βάλουμε το Z να είναι μη, δύο μη, μη τετράγωνο. Επίσης, μπορούμε να βάλουμε και το range των δικτών. Για παράδειγμα, εδώ θα μπορούσαμε να πούμε από πού μέχρι πού κινούνται οι δείκτες. Άμα δεν βάλουμε εδώ τίποτα για το range, πάει από 1 μέχρι νη, από 1 μέχρι 2 νη και από 1 μέχρι νη τετράγωνο. Άμα θέλουμε εδώ, μπορούμε να βάλουμε από μείον 10 μέχρι νη τετράγωνο. Εδώ να πούμε από 0 μέχρι 2 νη, αν θέλουμε να χρησιμοποιήσουμε δείκτες του στυλ των γλωσσών της ομάδας της γλώσσας C. Έτσι, αν έχουμε συνηθίσει τους δείκτες από 0 μέχρι μείον 1, θα βάλουμε το 2. Όπως να χρησιμοποιήσουμε, για παράδειγμα, δείκτες από μείον μη μέχρι μη. Έτσι, αυτά είναι παραδείγματα χρήσης της allocate, προκειμένου να ζητήσουμε μνήμη δυναμικά για τα arrays του προγραμματός μας. Λοιπόν, από το σημείο αυτό μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε τα χ, ψ και κ, όπως και πριν, όπως και ακριβώς με τον ίδιο τρόπο όπως τα χρησιμοποιήσαμε άμα κάναμε static memory allocation. Από την πλευρά του χρήστη, τα χ, ψ και κ που είναι dynamically allocated δεν έχει καμία διαφορά από αυτά που είναι static allocated. Τώρα, είναι καλή πρακτική μετά, όταν δεν τα χρειαζόμαστε πια τα arrays, να χρησιμοποιούμε τη συνάρτηση deallocate και να επιστρέφουμε αυτή τη μνήμη στο σύστημα. Αυτό φυσικά για το κυρίως πρόγραμμα είναι μάλλον άχρηστο, γιατί όταν τελειώνει ένα πρόγραμμα, η μνήμη επιστρέφεται αναγκαστικά στο σύστημα. Επίσης, αν κάποια arrays χρησιμοποιούνται σε μία subroutine, με το που τελειώνει η subroutine, αυτομάτως κάνει το deallocate. Αλλά καμιά φορά μπορεί να χρειαστεί, όταν έχουμε κάποια τίποτα τεράστια arrays, να τα κάνουμε deallocate στη μέση του προγράμματος και ποτέ δεν είναι κακό να δίνουμε explicitly αυτή την εντολή, να δίνουμε συνομιρητά αυτή την εντολή, όταν δεν χρειαζόμαστε πια τη μνήμη που λαμβάνεται από κάποια arrays που είναι πια άχρηστα. Λοιπόν, τώρα μπορούμε να διαβάσουμε την κατανομή από το standard input, όπως την προηγούμενη φορά.
Διαβάζουμε τη θέση του φορτίου και το μέγεθος του φορτίου. Και τα τυπώνουμε πίσω στο χρήστη. Εδώ, από το σημείο αυτό, είναι γνωστή η κατανομή. Όχι, συγγνώμη, τώρα είδα την ερώτηση από τον Νικόλα. Το πρόγραμμα δεν χρειάζεται να είναι στο ίδιο directory, μπορεί να είναι σκορπισμένο σε πολλά directories. Απλά πρέπει να πούμε στο μεταγλωτιστή, όταν δίνουμε τα ονόματα των προγραμμάτων, να βάζουμε το full path στον πηγαίο κώδικα. Οπότε αν είναι σε κάποια subdirectories ή μπορούμε να βάλουμε relative paths, αν είναι σε κάποιο άλλο σημείο του file system, μπορούμε να βάλουμε και absolute paths. Οπότε εδώ αρχίζουμε το σχεδιασμό. Οπότε εδώ ο αριθμός ND που επιλέγουμε εδώ να έχει την τιμή 6, αλλά είπαμε εσείς μπορείτε αυτό να το κάνετε μεταβλητό στο πρόγραμμά σας ανάλογα με το μέγεθος του φορτίου. Θα ζωγραφίσει 12 γραμμές γύρω από κάθε φορτίο. Αυτό είναι σωστό μονάχα αν όλα τα φορτία Q έχουν το ίδιο μέγεθος. Αν έχουν διαφορετικό μέγεθος, αυτός ο αριθμός πρέπει να είναι ανάλογος στο φορτίο Q. Και σας παρακαλώ αυτή την άσκηση να την κάνετε. Λοιπόν, do λοιπόν. Άρα, ίσον 1 μέχρι 1. Do, do, ίσον 1. ND. Εδώ έχουμε ένα διπλό loop. Πρώτα γύρω από κάθε φορτίο που καθορίζεται από το I. Μετά κάθε σημείο πάνω στο κυκλάκι που καθορίζεται από τη μεταβλητή J. Το θήτα καθορίζει το σημείο πάνω στο κύκλο που βρίσκεται το αρχικό σημείο. Είναι π για ND, γι' αυτό το ND είναι ο μισός αριθμός των σημείων που διαλέγουμε, το π είναι ο μισός κύκλος. Πολλαπλασιασμένο επί J ξεκινάει από 1 μέχρι 2 ND, παίρνει τα σημεία αυτά. Οπότε, τα αρχικά σημεία της δυναμικής γραμμής θα είναι χ0, ίσον το κέντρο του κύκλου, είναι το φορτίο PI-PI, συν η ακτίνα του κύκλου, η οποία, όπως είπαμε, την παίρνουμε να έχει τιμή 0,1. Βλέπετε, είναι 10 φορές μεγαλύτερο από το ΔΕΛΤΑ L που έχουμε επιλέξει. Τη διαδικασία με τη δυναμική μνήμη δεν την είχαμε κάνει γιατί αυτό το διδάσκω συνήθως αργότερα. Απλά είπα να σας το δείξω να το γνωρίζετε. Αλλά εσείς γράψτε το πρόγραμμα όπως θέλετε. Εντάξει. Λοιπόν, αφού προσδιορίσουμε το αρχικό σημείο της δυναμικής γραμμής, μπορούμε να καλέσουμε την E-Line να μας γραφήσει μία δυναμική γραμμή από το σημείο χ0 ψ0 για την κατανομή χ ψ qn. Αυτό είναι. Τώρα μπορούμε να κάνουμε πάλι τη μεταγλώτηση όπως την άλλη φορά.
Λάθος. Ναι, εδώ πέρα είναι το λάθος. Κατάλαβα ότι έκανα αυτό το λάθος. Κοιτάζω εδώ το πρώτο σφάλμα. Έτσι. Και το διορθώνω. Έτσι. Επίσης βλέπω εδώ ότι έχω κάνει ένα λάθος. Do I is on me. Δεν είναι σωστό αυτό. Οπότε do I is on n μέχρι me. Και το άλλο λάθος εδώ πέρα. Αντί για read έχω γράψει read. Οπότε το διορθώνω και αυτό. Τρία λάθη. Θα μεταγραφίζω. Τώρα τρέχω. Χρησιμοποιώ το πρόγραμμα T για να τυπωθούν τα δεδομένα από το EL και στο αρχείο DAT, εκτός από το Standard Output. Το πρόγραμμα T τυπώνει δεδομένα και στο Standard Output, αλλά και στο αρχείο που γράφω στο όρισμά του, εδώ το DAT. Το HipsyQ είναι, το πρώτο φορτίο είναι στη θέση 1-0 και έχει τη 1. Το άλλο φορτίο είναι στη θέση -1-0, έχει τη 1. Βλέπετε εδώ. Αρχείο DAT. Εδώ βλέπετε γιατί όλα τα prompts τα ξεκίνησα με τη δίεση. Γιατί το GNUplot, αν θυμάστε, όλες τις γραμμές στα αρχεία data που περιέχουν το χαρακτήρα hash, το χαρακτήρα δίεση, τους θεωρεί ως σχόλια και θα τους αγνοήσει. Αν δεν βάλετε εσείς εδώ πέρα το hash, τα prints του προγράμματος, τότε το GNUplot δεν θα μπορέσει να διαβάσει αυτά τα, αυτό το output και θα πρέπει εσείς με διαφορετικό τρόπο να το φιλτράρετε και να κάνετε το GNUplot να διαβάσει. Μπορείτε να κάνετε τη γραφική παράσταση των δυναμικών γραμμών. Που σας δίνει αυτή την ωραία εικόνα. Λοιπόν, αυτά για σήμερα. Θα συνεννοηθούμε λίγο να δούμε αν μπορούμε να κανονίσουμε το μάθημα της επόμενης Τρίτης.